Καλησπέρα και από μένα. Οφείλω να ομολογήσω ότι όταν πληροφορήθηκα ότι πρέπει να κάνω μία πρόβλεψη για το πώς θα είναι η ανδρολογία σε 10 χρόνια από τώρα, πανικοβλήθηκα. Πώς να ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα 10 χρόνια. Όμως, ψάχνοντας σιγά σιγά τη βιβλιογραφία των τελευταίων χρόνων και κυρίως παρακολουθώντας ποια ήταν η πορεία της ανδρολογίας τα προηγούμενα 10 χρόνια, άρχισα να καταλαβαίνω πως ήσασταν τελικά να μην είναι και κατόρθωτο να οδηγηθεί κάποιος σε ασφαλή συμπεράσματα. Όσον αφορά την ανδρολογία, λοιπόν, και βλέποντας τη βιβλιογραφία και τι έγινε τα τελευταία 10 χρόνια, διαπίστωσα ότι μάλλον δεν θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις στο θέμα της υπογονιμότητας όσον αφορά την καθημερινή ουρολογική πρακτική, ας πούμε στο ιδιωτικό ιατρείο και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Ίσως σε κάποια εξειδικευμένα κέντρα τα πράγματα να προχωράνε πιο γρήγορα. Αλλά για τον καθημερινό ουρολόγο, νομίζω πως για την υπογονιμότητα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα και έτσι εστιάστηκα στο θέμα της αισθητικής λειτουργίας. Η προσωπική μου λοιπόν αίσθηση για το μέλλον της ανδρολογίας είναι η εξής. Στην επόμενη δεκαετία, οι αναστολής φωσφοδιαστεράσεις τύπου 5 θα εξακολουθούν να είναι ο πρωταγωνιστής. Τα φάρμακα αυτά, μέσα στην τελευταία δεκαετία, έχουν φέρει επανάσταση στην ανδρολογία και έχουν αποδειχθεί και αποτελεσματικά σε πολλούς ασθενείς, αλλά και ασφαλή. Αυτές τις θετικές τους ιδιότητες θα εξακολουθήσουμε να εκμεταλλευόμαστε στα επόμενα 10 χρόνια. Όμως, αυτό που μου φάνηκε πιο σημαντικό είναι ότι αναστολής φωσφοδιαστεράσεις τύπου 5 θα καθορίσουν το μέλλον της ανδρολογίας και με ένα άλλο δρόμο, που είναι η αποτυχία τους. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερο εμφανές γίνεται το πρόβλημα της ύπαρξης ασθενών που για κάποιους λόγους δεν ανταποκρίνονται σε αυτά από το στόμα του φάρμακα. Και τι θα γίνει για να παρακαμφθεί αυτό το πρόβλημα? Είτε θα βρούμε νέα φάρμακα και θεραπείες, αυτό στοχεύει έτσι κι αλλιώς η έρευνα, είτε θα επιστρέψουμε σε παροπαράδοτες τεχνικές που έχουν εκμοντερνιστεί, χειρουργικές τεχνικές αναφέρομαι εδώ πέρα, ή τελικά θα περάσουμε και σε πρόληψη, αν αυτό είναι δυνατόν, της αισθητικής λειτουργίας. Και ξεκινώντας ένα-ένα με τα νέα φάρμακα, σίγουρα θα βγουν και νέοι αναστολής φωσφοδιαστεράσεις τύπου 5, οι οποίοι απλά θα μας δώσουν περισσότερες επιλογές, θεωρώ, και δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά τα πράγματα όπως τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα για φάρμακα που δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, άλλα έχουν πετύχει, άλλα δεν έχουν πετύχει. Φαίνεται τέλος πάντων ότι με κάποια φάρμακα που δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι ξέραμε παλιότερα. Υπάρχει ένας τρόπος να παρακάμψουμε το γνωστό μοριακό μονοπάτι με το οποίο δουλεύουν οι αναστολής φωσφοδιαστεράσεις τύπου 5 και να ενεργοποιήσουμε τη γονελική κυκλάση, την αγκυροδιαστολή και τη στήση παρακάμπτοντας τον γνωστό νευροδιαβιβαστή. Και κάποια φάρμακα τα οποία φαίνονται να μην είχαν μέλλον στο παρελθόν λόγω κακής ασφάλειας, φαίνεται να έχουν να δίνουν περισσότερες υποσχέσεις για το μέλλον της σήμερα ημέρα. Υπάρχουν και άλλες θεραπείες, οι οποίες δεν βλέπω ότι θα μπουν στην κλινική μας φαρέτρα στα επόμενα 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ θετικές. Όπως για παράδειγμα με την γονιδιακή θεραπεία, που στόχο έχει να τροποποιήσει το γνωστό μοριακό μονοπάτι της στήσης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένα σε ανθρώπους. Μόνο μία μελέτη υπάρχει με κάποια θετικά αποτελέσματα. Άρα δεν θα ανησυχούσα ότι μέχρι το 2010 πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα για αυτά, τουλάχιστον οι ιδιώτες ουρολόγοι στα μικρά περιφερειακά νοσοκομεία. Τα αρχέγωνα κύτταρα, πολλά υποσχόμενα και αυτά, όχι μόνο στην αισθητική λειτουργία, αλλά και σε άλλες ουρολογικές παθήσεις, όμως το μέλλον θα δείξει πόσο χρήσιμα θα είναι. Όσον αφορά τη χειρουργική θεραπεία, ήδη σήμερα οι επεμβάσεις επαναγκύρωση και τη φλεβική διαχρηγή δεν θεωρούνται πάρα πολύ καλές και έτσι δεν θεωρώ ότι θα μας απασχολήσουν στα επόμενα χρόνια. Αντιλαμβάνομαι όμως, ανεξάρτητα με το αν τη συμπαθώ ή όχι, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση, ότι οι παιδικές προθέσεις θα παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Και αυτό γιατί οι τελευταίες δημοσιεύσεις δείχνουν ότι οι φόβοι που είχαμε παλιότερα για τις προθέσεις ίσως να μην είναι τόσο μεγάλοι όσο πιστεύαμε. Φαίνεται λοιπόν από μακροχρόνιες σειρές ότι τα αποτελέσματά τους είναι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα μηχανικής λειτουργίας, οι λοιμώξεις έχουν περιοριστεί και γενικώς η ικανοποίηση των ασθενών και των συντρόφων τους από τέτοιου είδους θεραπείες είναι πολύ υψηλή. Και όσο προχωράει η τεχνολογία και όσο καλύτερες είναι αυτές οι προθέσεις που τοποθετούμε, πιθανώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα και το πλεονέκτημα από του στόματος θεραπείων ίσως να μην φαντάζει τόσο σπουδαίο. Δύο πράγματα επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαία σε σχέση με τη αισθητική τη λειτουργία και με τον τομέα που μπορεί να αναφέρεται ως πρόσληψη. Και το πρώτο είναι συνειδητοποιούμε ότι η αισθητική τη λειτουργία είναι μία εκδήλωση συστηματικού νοσήματος των αγκείων
Και εφόσον ξέρουμε και μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για την όρθιση του νοθηλίου και όσο αντιλαμβανόμαστε ότι ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου μπορεί να είναι πολύ σημαντικός στην φυσική εξέλιξη αυτών των αγγειακών νόσων, στις οποίες περιλαμβάνεται και στη δική δηλειτουργία, ίσως να έχουμε σε μερικά χρόνια και πολύ λιγότερους ασθενείς να αντιμετωπίσουμε με τη δική δηλειτουργία. Μία άλλη κατεύθυνση στο θέμα αυτό είναι ο ρόλος της τεστοστερόνης στη γενικότερη υγεία του άνδρα, όχι μόνο στη σεξουαλική του λειτουργία, αλλά και την εμπλοκή του στο μεταβολικό σύνδρομο κ.ο.κ. Νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια, όχι μόνο σε ερευνητικό επίπεδο και σε μελέτες, θα ασχοληθούμε περισσότερο με το πώς μπορεί να μας βοηθήσει η τεστοστερόνη στο να προάγουμε την υγεία του άνδρα, αλλά και οι ασθενείς στα επόμενα χρόνια θα μας ρωτάνε όλο και περισσότερο για την τεστοστερόνη και πιθανά θα μας ζητάνε να τους χορηγήσουμε και την τεστοστερόνη. Έτσι, μαζεύοντας τα συμπεράσματα που έβγαλα από αυτό το ταξίδι μου στη βιβλιογραφία, είναι ότι μέχρι το 2020 αυτό που θα κάνουμε είναι θα εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητες που μας δίνουν οι αναστολής ορθοδιαστηράσεις τύπου 5 και με αυτόν τον τρόπο εννοώ θα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά τους και την ασφάλειά τους, εστιάζοντας κυρίως την εκπαίδευση του ασθενή και την υποστήριξη και αυτού και του συντρόφου, εκμεταλλευόμενοι επίσης το ρόλο της τεστοστερόνης όπου αυτή μπορεί να έχει κάποιο τέτοιο ρόλο και θα έχουμε και μεγάλη αύξηση της ζήτησης εμπειρικών προθέσεων. Και τα δύο αυτά έχουν ένα κοινό στόχο, ότι ο ουρολόγος που ασχολείται με την ανδρολογία πρέπει να γνωρίζει καλά όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί ο κεντρικός του ρόλος θα είναι να εκπαιδεύσει τον ασθενή και να τον ενημερώσει για όλες τις επιλογές του, ώστε να το απευθύνει στη σωστή θεραπεία. Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ.